Φίλες και φίλοι του Action Sports, Παγκύπριο Εαρινό Πρωτάθλημα τα Μάτσια, τα 61 Μάτσια. Έχουμε μαζί μας τον πρωταθλητή τον Μίλαν τον Τραϊκόβιτς, ο οποίος σήμερα κάνει μια προπονητικού χαρακτήρα, φαντάζομαι, κούρσα στη χρονιά. 110 μέτρα εμπόδια και 100 στάρι Μίλαν. Λίγα λόγια για το ξεκίνημα της σεζόν. Ναι, η σεζόν είναι να αρχίσει πολύ σύντομα. Σήμερα ήρθα εδώ για να τελειώσω την προπονητική μου προετοιμασία, η οποία γίνεται εδώ και 6 εβδομάδες για το καλοκαίρι. Ήταν η τελευταία μέρα και αντί να κάνουμε προπόνηση, είπαμε να μπούμε στον αγώνα, να ακούσουμε και δύο πιστόγια για την εκκίνηση, να δουλέψουμε κάποια πράγματα. Και αυτό κάναμε. Πολύ καλό η αρχή. Φαίνεται ότι έχει μπει δουλειά πάνω μας και περιμένουμε τον πρώτο αγώνα, τον επίσημο, 25 Μαΐου στο Τσίρο Στάδιο. Ωραία. Προετοιμασία. Πώς βγήκε η προετοιμασία του Μίλαν και τι στόχους έχει βάλει για τη σεζόν του 23. Μετά το κλειστό που είχα ένα μικρό αλλά επικίνδυνο τραυματισμό στη μέση μου και στο πόδι μου, περίμενα ότι θα με πάρει λίγο πίσω, αλλά τελικά το φτιάξαμε αρκετά γρήγορα και μπήκα αμέσως στην προετοιμασία και αυτό μου δίνει και χαρά και ελπίδες ότι το καλοκαίρι μπορεί να κάνουμε και κάτι καλό. Πέρσι πήγε να βγει, αλλά ήταν η χρονιά λίγο περίεργη με 4 μεγάλους αγώνες και ήταν η κουραστική χρονιά. Φέτος με ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, έναν Μπρούνο Τζάουλι και τα meeting που έχω στο εξωτερικό, θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε να φέρουμε εκεί τη φόρμα μας στο παγκόσμιο και να κάνουμε κάτι καλό. Ωραία. Ο Μίλαν θα είναι παρόν στο δεύτερο διεθνές meeting Στίβου στο Τσίρο Στάδιο στις 25 του μήνα. Ένα κάλεσμα στον κόσμο Μίλαν. Ναι, θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να έρθει. Πέρσι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Πολλοί κόσμος στις κερκίδες. Μας αρέσει πάρα πολύ σε όλους τους αθλητές όταν έχει πολύ κόσμο στην κερκίδα. Ελπίζω φέτος να σπάσουμε και αυτό το ρεκόρ, να έρθουν ακόμα περισσότεροι και να είναι σίγουροι ότι έχουμε πολύ θέαμα να τους δώσουμε. Θα μιλάμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε κάθε καλό για το επόμενο σεζόν. Εγώ ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ, παιδιά, ακόμα μια φορά που είστε εδώ και στηρίζετε τους αθλητές. Ευχαριστώ.